Και να αλλάξουμε θέμα, γιατί και χθες που κάναμε συζήτηση με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ για τις αποζημιώσεις των αγροτών, τέθηκε το ζήτημα του πλήγματος που έχουν δεχτεί οι αγρότες των ελαιοτριβίων και των ελαιονών. Και συνδεόμαστε αμέσως με τον κύριο Ρήγα Θανασά. Γεια σας, αγρότης από την περιοχή της Πελοποννήσου. Καλό πρωινό. Καλημέρα σας. Καλή σας μέρα και καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Κύριε Θανάσα, βλέπουμε ότι η ξηρασία που δεν πλήττει μόνο την Ελλάδα, πλήττει γενικά όλο τον νότο της Ευρώπης, δημιουργεί απειλή και την παραγωγή ελαιόλαδου. Θέλουμε λίγο να μας πείτε εσείς από τη δική σας οπτική πώς βλέπετε να κυλούν τα πράγματα όλο αυτό το διάστημα. Και αν θα έχετε σοδιά φέτος. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ανοβρία. Εδώ στην περιοχή τη δική μας, δυτική Αχαΐα, δυτική Ελλάδα, έχει 8 μήνες να βρέξει. Με αποτέλεσμα τα δέντρα να τεινάζουν τον καρπό που ήδη έχουν κρατήσει. Δεν ξέρω, εάν δεν βρέξει θα υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Αλλά και αυτή τη στιγμή έχει γίνει ζημιά. Και αυτό που παρακολουθούσαμε πέρυσι ήταν σχεδόν μηδενικές παραγωγές από εσάς τους ελαιοπαραγωγούς. Το ίδιο θα δούμε να συμβαίνει και φέτος. Κάτι παρόμοιο, ναι. Πέρσι είχαμε ακαρπία. Ναι. Έχουν αλλάξει καιρικές συνθήκες. Δεν ξέρω προς τα πού πηγαίνει η όλη κλιματική αλλαγή. Αυτή τη στιγμή εδώ στην περιοχή τη δική μας έχει 8 μήνες να βρέξει. Με αποτέλεσμα τα δέντρα να τεινάζουν τον καρπό. Δηλαδή διώχνουν τον καρπό για να ζήσουν. Ακαρπία λοιπόν και φέτος, εγώ καταλαβαίνω από αυτό που μας περιγράφετε. Και ναι. Δεν ξέρω, αυτό είναι κάτι το οποίο συμβαίνει, γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα και στις υπόλοιπες μεσογειακές χώρες που παράγουν ελαιόλαδο, και στην Ισπανία και στην Ιταλία φυσικά. Άρα, πού θα κάτσει μπίλια τη τιμή του ελαιολάδου, δηλαδή αντιλαμβανόμαστε ότι θα είναι ένα είδος προς εξαφάνιση πια. Εάν προχωρήσει, δηλαδή αν συνεχίσουν οι ίδιες καιρικές συνθήκες, θα υπάρχει πρόβλημα βέβαια. Οι παραγωγοί θα έχουν μικρή ποσότητα να δώσουν, δεν θα καλύψουν τα έξοδά τους και ο καταναλωτής θα το παίρνει ακριβά. Και δεν είναι μόνο αυτό, σκέψου ότι είναι και η εκτόκευση των τιμών στα τρόφιμα. Φυσικά. Μα μέρος του πληθωρισμού δηλαδή έτσι κι αλλιώς. Είναι μια αλυσίδα. Μέρος του αυξημένου πληθωρισμού οφειλόταν αποκλειστικά και μόνο στην τιμή του ελαιολάδου. Επομένως, αυτό είναι που θα συνεχίσουμε να βλέπουμε. Μπορείτε να κάνετε μια εκτίμηση τουλάχιστον για τη δική σας την περιοχή. Πόσοι συνάδελφοί σας αγρότες αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα? Είναι καθολικό το ζήτημα? Βεβαίως, ναι. Βεβαίως, γιατί. Δηλαδή ο υδροφόρος ορίζοντας έχει λίγα νερά, είναι λίγοι οι αγρότες που έχουν γεωτρήσεις αυτή τη στιγμή και παίρνουν νερό από το φράγμα του ποινιού. Εκεί πέρα δεν υπάρχει επάρκεια στο νερό. Έχει στερέψει. Ναι. Τι να πω, υπομονή και θα το παρακολουθούμε το ζήτημα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε για το καλύτερο σενάριο, το καλύτερο δυνατό σενάριο. Ναι, πραγματικά. Και να μπορούμε να έχουμε στο τραπέζι μας ελαιόλαδο, να μην είναι είδος πολυτελείας όπως ακριβώς ήταν τουλάχιστον φέτος. Ευχαριστούμε ακριβώς πολύ.